Χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά. Να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Η κατοχή ήταν σκληρή, η πείνα θέριζε τον κοσμάκι και από την άλλη η παραμικρή πράξη αντίστασης προξενούσε βαριά αντίπεινα. Χωριά ολόκληρα κάηκαν και οι κάτοικοί τους εκτελέστηκαν για παραδειγματισμό. Όλοι ανεξαιρέτως φίλου και ηλικίας, άντρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά στήθηκαν στον τοίχο. Κι όμως, αντί να υποχωρεί, θέργευε ο αγώνας για την ελευθερία. Σου μείνεις ανάρχης, γιατί οι σύντροφοι στο βουνό χρειάζονται τα όπλα που έχετε κρύψει στο Παρθεναγωγείο. Δεν είναι εύκολο να τα βγάλουμε. Πού πρέπει να τα παραδώσουμε? Για το πού, θα σε ενημερώσω εγώ. Την Κυριακή στην εκκλησία. Παίρνα κάποια στιγμή δίπλα μου και θα σου ψιθυρίσω το πού και πότε. Εντάξει, συντροφέ. Εσύ είσαι τρελός, Μίμη, που άφησε το μαλακό σου κρεβατάκι για ένα ανόητο πείσμα. Και όχι μόνο το κρεβάτι, αλλά και αυτό που ποθείς περισσότερο. Το να έρχεται σε επαφή το σώμα σου, την καυτή μου σάρκα. Θεσπούλα, κάνω μου μια χάρη. Τώρα που θα γυρίσεις στο δωμάτιό σου, άφησε το κυροπήγιο αναμένο δίπλα στις κουρτίνες. Μήπως την ώρα που κοιμάσαι συμβεί κανένα καλό. Άδικα μου είσαι, θυμώζει, Μίμη. Άφησε να σου εξηγήσω δύο πράγματα. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Βγες και κλείς την πόρτα. Και θα συνεχίσεις να κοιμάσαι σε αυτό το σκληρό καναπεδάκι. Το σκληρότερο από όλα είναι που σε παντρεύτηκα, Θεσπούλα. Φύγε. Μα... Φύγε! Θα αφήσω την πόρτα του δωματίου μας ξεκλείδωτη και θα με γυμνεί κατά από τα σεντόνια. Αν και αυτό δεν σε δελεάσει, τότε... Σκέφτομαι, Σωτηράκη, ότι μετά το πάθος που έζησα με τη Ραχήλ παντρεύτηκα τη Δεσπούλα για να κάνω μια ήσυχη ζωή με μια γυναίκα χαμηλών τόνων. Τι κάνετε, ζωή? Ω, κατάλαβα. Εξαφανίζεται les débris d'un grand amour, τα απομεινάρια ενός μεγάλου έρωτα. Μεγάλος έρωτας. Αφήστε με, ματμαζέλ. Θέλω να βυθιστώ στη σιωπή μου. Με νου πρέπει να μιλήσετε. Ρεαγίστε, ζωή, αντιδράστε, φωνάξτε, ουρλιάξτε, ουρλέ, κλάψτε. Και αφού εκτονωθείτε, γυρίστε σελίδα, tournez la page και ξαναρχίστε τη ζωή σας. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι πιάστηκα κορόιδο. Ότι εξαπατήθηκα τόσο πολύ. C'est de l'égoïsme, ζωή. Και ο εγωισμός στις δύσκολες μέρες που ζούμε είναι ένα λούξ, μια πολυτέλεια. Πείτε μου τώρα αυτό που λέει ο κύριος διευθυντής.
Ότι τα κορίτσια με χρειάζονται, ότι είμαι το πρότυπό τους. Pourquoi ce n'est pas vrai, δεν είναι αλήθεια? Σας πληροφορώ λοιπόν ότι οι μαθήτριές μου με έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Είναι πολύ πιο γενναίες από μένα. Ξέρετε τι ανακάλυψα? Ότι κάποια κορίτσια της έκτης γράφουν τις προκηρύξεις που κυκλοφορούν στην πόλη εναντίον των Γερμανών. Oh mon dieu! Δηλαδή κάποια από τα κορίτσια μας κατεβάσανε le drapeau τη σημαία. Σίγουρα. Τότε τι περιμένουμε, ζωή? Αφού δεν μπορούμε να καθοδηγήσουμε εμείς τα κορίτσια, qu'elle nous dirige! Ας μην κλαίμε πια για τον Ροντόλφ μας εξαπάτησε και nous a trahi ή τον Πασκαλής που πέθανε. Ας κάνουμε κάτι χρήσιμο. Liberté, égalité, fraternité. Αυτά ματμαζελίν τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης. Ω, επανάσταση να είναι και ό,τι να είναι. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Θα μας ειδοποιήσει για το που και πότε. Ωστόσο πρέπει να σκεφτούμε έναν τρόπο να βγάλουμε τα αμύγδαλα από το παρθεναγωγείο. Ωραία, θα σκεφτώ κι εγώ κάτι, θα το συζητήσω και με τα κορίτσια. Αλλά μην ανησυχείς καθόλου, θα βρούμε τρόπο να φτάσουν τα αμύγδαλα στον προορισμό τους. Μπράβο. Λοιπόν, πάω εγώ πρώτη να χωριστούμε και λες μετά. Φιλή. Έχεις τρελαθεί έτσι στα φανερά? Ναι, έτσι φανερά. Δεν καταλαβαίνεις, θέλω παντού να το δείχνω ότι σ' αγαπάω. Παύλο, αν μας δει ο πατέρας σου να ερωτοτροπούμε στο παρθεναγωγείο, θα γίνει έξαλλος. Μη φοβάσαι. Και για σένα, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει καμία αντίρρηση. Τι έκανες, του μίλησες? Δεν το πιστεύω και τον έχω μετά στο μάθημα. Εγώ πώς θα τον αντικρίσω τώρα? Μου είπε ότι είσαι μικρή ακόμα. Ότι πρέπει πρώτα να αποφοιτήσεις. Αλλά εγώ που τον ξέρω καλά, ένιωσα ότι μέσα του χάρηκε. Σε συμπαθεί πολύ, Αλίκη. Αλίκη? Μπαμπά. Τι συμβαίνει, κύριε, μεταξά, πάλι την κόρη μου περιτριγυρνάς? Κύριε Δήμο, η Αλίκη είναι ο άνθρωπός μου. Σταμάτα, Παύλο. Είναι ολόκληρη η ζωή μου. Και πολύ σύντομα θα σας συζητήσω σε γάμο. Την εγκρίνει και ο πατέρας μου. Μακάρι. Μακάρι, παιδάκι μου, γιατί είσαι μια χαρά παιδί. Κομμουνίζεις βέβαια λίγο, αλλά αυτά μόλις πήξουνε τα μυαλά σου θα φύγουν. Γεια μου! Είναι πολύ νωρίς ακόμα, μπαμπά. Αλικάκι, θα τα πούμε μετά. Αλήθεια λέει ότι ο πατέρας του σε εγκρίνει για νύφη του? Έτσι νομίζω, μπαμπά. Αχ, παιδάκι μου, θα γίνεις Αλίκη Μεταξά και θα έχεις και το δοξασμένο όνομα του εθνοπατέρα μας, Ιωάννη Μεταξά. Αχ, Παναγία μου, Θεός χωρέσει την ψυχούλα του. Από ό,τι φαίνεται πια, η μόνη λύση είναι η Αμερική. Νομίζω... Και είπε η Αλίκη να βρούμε έναν τρόπο να βγάλουμε έξω τα αμύγδαλα. Τι αμύγδαλα θα βγάλετε, Δεσποινίδες, και από πού? Από την αμυγδαλιά. Από την αμυγδαλιά. Μήπως να τεινάξετε για την αρθισμένη αμυγδαλιά, αφού δεν υπάρχουν αμυγδαλιές στο χτήμα? Τα ονειρευόμαστε, γιατί πεινάμε. Λίγα αμυγδαλά και δεν θα μας κακόπεφταν. Τα κακόμοιρα. Λυπάμαι που τους δίνουμε τόσο μικρές μερίδες, αλλά υπάρχει δελτίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Τη δική μου μπομπότα σήμερα το μεσημέρι θα τη μοιράσω σε εσάς τις δύο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά. Και να προσέχετε τη Λιλίκα. Από τη γειτονιά μου έχουν εξαφανιστεί τα σκυλιά και τα γατιά. Μόνο από τη γειτονιά σου? Στην Αθήνα λέει κάθε φορά που έχουν γιορτή κάνουν τις γάτες γιουβέτσι. Αχ, και τα ποντίκια στο τέλος θα τρώει ο Κοσμάκης. Όπως την πολιορκία του Μεσολογγίου. Πότε έγινε η πολιορκία του Μεσολογγίου, Δεσποινίδες? Έχουμε μάθημα με τη Ματμαζέλ Κλέρ. Θα αργήσουμε. Έλα εδώ, Δεσποινίδες! Πώς θα αργήσουν αφού δεν έχει χτυπήσει ακόμη το κουδούνι? Η γυναίκα σου μιλάει με το κάθαρμα εκεί? Ναι. Η κυρία Μαρίκα είναι. Και από ό,τι βλέπω γελάει κιόλας. Η γυναίκα σου και η γυναίκα μου βρίσκουν διασκεδαστικό αυτό το καθήκη. Τι ξέρετε τη Μαρίκα, κύριε Διευθυντά? Είναι πολύ κοινωνική. Τι ξέρω, λέει. Έχω αρχίσει το μάθημά μου. Αρχίζω που να είναι, πάω να ετοιμαστώ. Μαμά, έρχεται! Μα είναι δυνατόν να πιστεύει ο Μίμης ότι εγώ κοιτάζω άλλον άντρα? Ότι σε κορτάρει αυτός είναι γεγονός! Α, γιατί είσαι μια κούκλα! Ναι, είμαι κούκλα! Αλλά μια κούκλα πιστή στον άντρα της! Μπροστά στο Μίμη μου εγώ δεν βάζω κανέναν! Κι ας είναι ο κύριος Πάγκαλος τόσο συμπαθής! Α, είναι και συμπαθής, τρομάρα σου! Ναι, ναι! Όλοι το ξέρουν ότι τον άντρα σου τον έχει κορώνα στο κεφάλι σου, Δεσπούλα μου. Συμπέθανε!
Τι, συμπέθερε, θα είμαστε για πάντα μαζί. Θα με στηρίζεις και θα σε στηρίζω. Άκουσα πριν τα παράλογα, ακούω τώρα και αυτά τα παράλογα να αποτελειωθώ. Έλα να σε φιλήσω, συμπεθεράκο μου. Πίσω! Και ρωτή και μαθήτριες. Για εξηγήσου τώρα, τι ήταν αυτά που είπες πριν? Δεν θα παντρέψουμε τα παιδιά μας. Τι! Ο γιος σου μου είπε ότι τη θέλεις τη θυγατέρα μου για νύφη σου. Δεν λέω ότι δεν τη θέλω, αλλά έχει ένα μεγάλο ελάττωμα. Ποιο? Εσένα. Μη με προσβάλλεις, κύριε διευθυντά μου. Τώρα πια δεν είμαι ο παρακατιανός που δεν καταδεχόσαστε ούτε να το κοιτάξετε. Τώρα είμαι δημοτικός σύμβουλος. Γερμανοί σε κάνανε. Ναι, γιατί εκείνα αναγνωρίζουν τις αξίες. Συμπέθερε, έχω σοβαρές πιθανότητες να με κάνουν καινομάχη. Ο Φον Έλσνιτς σχεδόν μου τυποσχέθηκε. Συγκινήθηκες? Πάρα πολύ. Μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Μήπως αντί για μάτσο, σε φωνάζει με Φον Μάτσο? Λες να μου δώσουν και τίτλο? Αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα τους πείσω να σε κάνουν και σένα Φον Μεταξά. Φύγε, γιατί θα κάνω Φον και θα γίνω συμπεθεροκτών. Άρα θα γίνουμε συμπεθέρια. Συμπέθερε, ένα πράγμα πάντως υπόσχομαι. Όσο ψηλά και να ανέβω, θα μείνω πάντα σεμνός, απλός και καταδεκτικός. Φύγε! Πάντως, όταν θα πω τα ευχάριστα στη συμπεθέρα, εκείνη σίγουρα θα χαρεί. Γιατί η κυρία Δεσπούλα θα εκτιμήσει την κοινωνική μου άνοδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μήπως θα τη χωρίσω να στη δώσω κιόλας. Οπωσδήποτε θα θέλει να γίνει σύζυγος Φων. Ένα, δύο, εν, δύο, τρι. Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια μίξ φαΐ. Πατάω κι άλλο ένα και βγαίνει μια βαρέλα και λέει στα παιδάκια μίξ σαρδέλα. Εσύ με το ρουλό που κλέβεις το χυλό και φτιάχνεις παπουτσάκια με φελό. Θα πάω να το πω στον Έρυθρο Σταυρό πως είσαστε συνέτεροι κι δυο. Μα τι αστείο που είναι αυτό το τραγουδάκι, Δεσποινής Μαδρά. Αστείο, Αλικάκι μου. Αστείο, αλλά δυστυχώς περιγράφει μια θλιβερή πραγματικότητα. Αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι που κλέβουν ακόμα και το συσίδιο των παιδιών. Και βέβαια το παιδικό ένστικτο το κατάλαβε αυτό και το έκανε τραγούδι. Μεταξύ μας εντάξει να το λέμε. Όχι όμως να το πούμε και στο συσίτιο που διοργανώνει το Δελιγιάννιο για τα φτωχά παιδιά της πόλης. Θα είναι μπροστά ο Δήμαρχος, η Δημοτική Σύμβουλη, οι Γερμανοί. Θα μπλέξουμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Κάποιες λοιπόν φοβάστε το μπλέξιμο και κάποιες άλλες πάλι όχι. Μαμακούκα Γουροπούλου, Ουρανία, και εσύ Αλεκινή, μείνετε λιγάκι γιατί θέλω να σας πω. Τι έγινε πάλι, Δεσποινή Ζωή, τι κάναμε? Τίποτα δεν κάνατε, Αθανασία μου. Αντιθέτως ξέρω, ή μάλλον διαισθάνομαι, ότι κάνετε ηρωικά πράγματα. Τι εννοείτε? Εσένα, Λυκάκι μου, δεν σε είδα μαζί με τις τρεις όταν τις έπιασα επ' αυτό φόρο με τις προκηρύξεις. Αλλά είμαι σίγουρη ότι ξέρεις και βοηθάς, έτσι δεν είναι? Τι λέει η κορίτσια η Δεσποινής Μαδρά? Μας είχε πιάσει ένα βράδυ που φεύγουμε από το κελάρι και είδε τις προκηρύξεις που κρύβαμε μέσα στις ζακέτες μας. Ξέρω, Αλίκη μου. Ξέρω και πραγματικά ελπίζω να συνεχίσετε αυτόν τον αγώνα εναντίον των κατακτητών μας. Και πιστέψτε με ότι νιώθω πολύ άσχημα που τα προσωπικά μου προβλήματα με έκαναν να ξεχάσω το σημαντικότερο πρόβλημά μας, που είναι η απόκτηση της ελευθερίας μας. Α, εδώ είσαστε! Βουλογαδέ Παγλή, τους μιλήσατε? Μόλις τώρα. Κι εγώ θέλω να συμμετάσχω στο βεπαρτισιπέ στην ομάδα σας. Το βρήκα. Θα γράφω τις προκηρύξεις στα γαλλικά. En français. Ποιο σιγά, ματμαζέλ? En français. Στα γαλλικά? Και ποιος θα διαβάζει στα γαλλικά? Όλο και κάποιος Γάλλος θα περάσει από τη μικρή μας πόλη. Να μην τον οργανώσουμε. Qu'on l'engage. Σωστά. Και εκτός από αυτό, κορίτσια, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα για τον αγώνα μας. Εμείς ήδη έχουμε βρει έναν τρόπο. Τι? Να τους πούμε για τα αμύγδαλα. Γιατί άραγε η Δεσποινής Μαδρά κράτησε την Παρακατιανή και τις υπόλοιπες? Βρε Λουκία, είπαμε το Παρακατιανή τέλος. Τώρα είμαστε όλες συναγωνίστριες. Σωστά. Ξεχάστηκα! Συναγωνίστριες άκουσα, κορίτσια. Σε τι συναγωνιζόσαστε? Στο ποια θα βγει πρώτη στο κέντημα. Εσείς κεντάτε? Όχι.
Αλλά μπορεί και να με μάθετε εσείς. Είστε δηλαδή συναγωνίζεστε στο κέντρο. Είστε δηλαδή μια ομάδα που κεντάει εναντίον μιας άλλης ομάδας. Ακριβώς όπως το είπατε. Μάλιστα. Κι εγώ, κορίτσια, ανήκω σε μια ομάδα που μάχεται άλλες ομάδες που θέλουν το κακό της χώρας μας. Και σε αυτές τις ομάδες, κορίτσια, έχουν εισχωρήσει πολλοί άνθρωποι. Ακόμα και μαθήτριες. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο, αλλά είναι αλήθεια. Και εσύ, Παπαδογιαννάκη, που υποτίθεται ότι είσαι στη δικιά μου ομάδα, δεν έχεις βοηθήσει να εντοπίσω κάποια από αυτές? Δεν έχει υποπέσει τίποτα στην αντίληψή μου, κύριε Πάγκαλε. Όποιες το κάνουν, κρύβονται πάρα πολύ καλά. Εσένα, χοντρούλα, έχει υποπέσει τίποτα στην αντίληψή σου? Δεν της έχει υποπέσει τίποτα. Δεν σε ρώτησα, Λουκία. Πήγαινε, σε παρακαλώ, να μιλήσω λίγο με την συμπαθεστάτη. Πώς σας λένε, Δεσποινής? Θεόνι. Μη φοβάσαι, κορίτσι μου. Εγώ θέλω να γίνουμε φίλοι. Και θα ξεκινήσει η φιλία μας με μια ωραία σοκολάτα που θα σου δώσω. Έχει και αμύγδαλα. Αμύγδαλα, λέει, ξέρει. Τι να ξέρω? Ότι της αρέσουν τόσο πολύ τα αμύγδαλα. Πήγαινε, Παπαδογιαννάκη, σε παρακαλώ. Άσε με μόνο με τη φίλη σου. Φύγε. Λοιπόν, Θεόν, δεν θα δεχτείς τη σοκολάτα. Και η σοκολάτα είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσει ένα ολόκληρο χειρομέρι. Χειρομέρι, Ίσως και βάζα με μαρμελάδα. Μαρμελάδα. Ίσως και μισό κεφάλι τυρί. Τυρί. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πάρω τίποτα. Αποφάσισα να κάνω δίαιτα. Το βρήκα. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα τοποθετήσουμε τα αμύγδαλα σε καλαθάκια εκδρομής. Και θα πείσουμε τον κύριο διευθυντή να μας αφήσει να πάμε μια εκδρομή στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα παραδώσουμε τα αμύγδαλα στο σύνδεσμο. Μήπως να ντυθούμε και καλόγριες, ντυνών? Τώρα αυτό που κολλάει, Ματμασέλ? Από πουθενά, Νιούλπα. Αλλά σκέφτηκα ότι είναι πιο συνωμοτικό. Τι συνωμοτικό είναι, δηλαδή, να βγούμε από εδώ μέσα καλόγριες? Δεν θα μας προσέξει κανείς. Α, δεν ήταν πολύ καλή ιδέα, σε τεπάζουν πονητέ. Κορίτσια, κορίτσια! Σύρμα, είπα το Γιαννάκη. Όχι, όχι, η Λουκία είναι μαζί μας πια. Αυτή έκρυψε τη Ρόζα όταν την κυνηγούσε αυτός ο διάβολος ο Διαμαντής. Αλήθεια, Λουκία μου. Πόσο χαίρομαι. Ευχαριστώ, αλλά αυτός ο διάολος ο Πάγκαλος βάζει σε πειρασμό τη Θεόνη με μια σοκολάτα. Κομμό, τη σκουβουντίτσα. Τη στάζει φαγητό για να του πει ό,τι ξέρει για συνωμοτικές πράξεις που γίνονται εδώ στο πρωταναγωγείο. Ναι, αλλά η Θεόνη είναι με το μέρος μας. Ήταν μέχρι τώρα. Γιατί αν τάξεις φαγητά στη Θεόνη, εγώ τι να σας πω. Τελευταία τη βλέπω να κοιτάει τη Λιλίκα και ξερογλύφεται. Αλήθεια, η Λιλίκα πού είναι? Πάμε να τη βρούμε. Δηλαδή, υπάρχει φόβος να μας προδώσει Θεόνη? Κανένας. Εγώ τη Θεόνη την έχω ψυχολογήσει. Και μέσα σε αυτό το χαριτωμένο κοριτσάκι κρύβεται μια μεγάλη ψυχή. Ναι. Γιατί έχει και χώρο να τη βάλει. Πούληση! Δεν το πιστεύω αυτό. Το χδάρα μόνη μου. Βρήκα και μερικές πατάτες για να φτουρήσει. Καμιά δεκαριά από εσάς θα βολευτείτε. Όχι και δεκαριά. Όχι και να το φας όλο στην καθησιά σου, Θεόνη, όλα και όλα. Αφήστε με να το κρατήσω λίγο, λίγο να το μυρίσω, λίγο να το αισθανθώ. Ναι, εσύ είσαι ικανή να το καταβροχδίσεις και ομό. Όχι, σας το αρχίζω, μετά το κάνω. Άντε βρε, κράτα το ώσπου να φέρω το άλλο το πίπερο. Λίγα, λίγα, λίγα. Θεόνη, τι είναι αυτό που κρατάς? Δεν το πω μόνη μου, αλήθεια σας λέω, θα σας δώσω και εσάς, αλλά λίγο. Σου περνάει από το μυαλό ότι θα το κάνουμε εμείς ποτέ τη Λιλίκα? Τι? Πώς τολμάς, παλιογουρού, να ανέσαι, την να σκοτώσεις το αθώο το ζωάκι? Τώρα θα σκοτώσω εγώ εσένα. Ελένη, μη! Ελένη! Κορίτσια! Δεν είναι η Λιλίκα ευλογημένες. Μπορεί ο λαγός να ήταν αθώος, αλλά δεν είναι και φίλος μας. Λαγός! Ναι, για λαγός. Τον βρήκα στο περιβόλι να τρώει καροτάκια και το θεώρησα μεγάλη τύχη να λιγδώσει λίγο τα ντεράκι σας με λίγο κρεατάκι. Με έχεις παρεξηγήσει, Ελένη. Συγγνώμη, Θεόνη. Ειλικρινά σου ζητώ συγγνώμη. Έλα,
Έλα, αγκαλιαστείτε. Αγκαλιαστείτε, γιατί τις δύσκολες ώρες που περνάμε, μόνο η αγάπη μας χρειάζεται και η συμπόνια. Μπορείς να βρεις το σύνδεσμο νωρίτερα και να μην περιμένεις να συναντηθείτε την Κυριακή στην εκκλησία? Ναι, μπορώ. Ξέρω που συχνάζει. Ωραία. Τότε να τον βρεις και να του πεις ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και αύριο. Η Δεσποινής Μαδράκη είναι πολύ ωραία ιδέα. Τι ιδέα? Να βάλουμε τα όπλα σε καλαθάκι εμπρό. Συγγνώμη. Να βάλουμε τα αμύγδαλα σε καλαθάκια εκδρομής. Νεαρές μαθήτριες που πάνε εκδρομή σε μοναστήρι δεν θα κινήσουν την υποψία κανενός. Και γιατί τόσο σύντομα? Πρέπει να βιαστούμε, Παύλο. Δεν γίνεται να μείνουν άλλο τα αμύγδαλα στο κελάρι. Ο Πάγκαλος ψάχνει συμμάχους παντού. Σήμερα πιάσε τη Θεόνη. Τι? Ευτυχώς δεν του είπε τίποτα. Πάντως είναι στο κατόπι μας. Ωραία, εντάξει, θα φροντίσω να γίνει αύριο η παράδοση. Εγώ αμέσως. Σε αγαπάω πολύ. Κι εγώ. Εδώ μέσα τα έχουμε κρύψει. Πού, στο σακί με τα ρεβίθια? Και στο σακί με τα κουκιά. Από πάνω έχει κουκιά και από κάτω έχει αμύγδαλα. Και αμόντ λέτε τα όπλα. Λιζάχμοντιε. Και καρύδια λέμε τις χειροβομβίδες. Λιγονάτα. Οι. Κορίτσια, τους τα δείξατε? Δεν τα βγάλαμε κιόλας. Τους δείξαμε τα σακιά μόνο. Βρε κορίτσια, 4 σακιά έχουν μείνει όλα κιόλα. Δεν φοβάστε ότι η ερχόμενη σουλτάνα να πάρει ρεβίθια και κουκιά θα ανακαλύψει από κάτω και τους ξηρούς καρπούς? Γι' αυτό πρέπει να τους διώξουμε γρήγορα, γιατί τα μπροστινά σακιά που ήταν καμουφλάζ τέλειωσαν. Θα έρθουμε το βράδυ και θα τα βάλουμε σε καλαθάκια. Καθυστέρη και τελειά κυλικιά. Τι κάνετε όλες εδώ μαζεμένες? Και πώς μπήκατε στο κελάρι? Κλειδί έχω μόνο εγώ και ο επιστάτης. Ακόμη και η Σουλτάνα, όταν θέλει να πάρει προμήθειες, ζητάει από το Δήμο να τις ανοίξει. Για να μιλάτε. Περιμένω μια απάντηση. Και όχι από τις μικρές, πρωτίστως από τις μεγάλες. Ρεπούντε, εσάς εννοεί η ζωή. Αφήστε τις ανοησίες, Ματμαζέλ. Δεσποινής Μαδρά, εσείς που συνήθως είστε λαλιστάτη, για να μιλάτε. Γιατί είστε ένοχοι. Αλλά δεν ξέρω για πόσα εγκλήματα είστε ένοχοι. Πώς μπήκατε στο κελάρι? Περιμένω μια απάντηση. Περιμένω! Είχαμε κλέψει το κλειδί του κυρίου Δήμου. Τι? Μάλιστα. Το είχαμε δώσει στον κύριο Πάκη που μας το έβγαλε αντικλείδι. Αντικλείδι? Για να κρύψουμε εδώ τη ρόζα. Μέχρι όταν φύγει για το βουνό. Ώστε εσείς είχατε κρύψει τη ρόζα. Αλλά αφού είχαμε πια το αντικλείδι, σκεφτήκαμε να κατεβαίνουμε πότε-πότε να κλέβουμε λίγο φαγάκι. Πεινάμε, κύριε Διευθυντά. Πεινάμε, κύριε Διευθυντά. Και είπαμε έτσι να ξεγελάσουμε την πείνα μας. Τι τρώτε δηλαδή? Εδώ έχουν μείνει μόνο σκόρδα, ρύζι ομό, κουκιά. Αυτό τι είναι? Ρεβίθια! Ρεβίθια! Ρεβίθια είναι. Πού εσείς? Πού εσείς? Τι από όλα αυτά τα ομά τρώτε στα γρήγορα δηλαδή? Σκόρδα. Ντολάλι. Σκόρδα? Ξεγελάτε την πείνα σας με σκόρδα? Βεβαίως, και είναι και πολύ θρεπτικά. Είναι γνωστό ότι οι Σπαρτιάτες όταν πολεμούσαν, μέρες ολόκληρες τρώγανε μόνο ελιές και σκόρδα. Ευχαριστώ για το μάθημα ιστορίας, Δεσποινής Μαδρά. Αλλά εμένα κάτι μου μυρίζει και δεν είναι τα σκόρδα που φάγατε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας πιστεύετε. Κάντε χα. Παρδόν, σαν παπά δεν είμαι στικολό. Σιωπή. Κάντε χα, Δεσποινής Μαδρά. Χα. Αφού επιμένετε, χα. Χα. Είστε πολύ μακριά, δεν μυρίζω. Ελάτε πιο κοντά. Ελάτε, φοβάστε, ελάτε. Όχι βέβαια, τι να φοβηθώ. Σαλίζομαι. Από το σκόρδο, Λάι. Νεσπά. Να μου φέρετε το κλειδί μετά στο γραφείο μου, Δεσποινίδες. Δεν είναι σωστό κάποιες να πεινάνε και κάποιες άλλες να τρώνε λαχταριστά. Σκόρδα και που ασύσω.
Έτσι, αφού του μυρίσαμε σκόρδα, έχουμε το Θεό μαζί μας. Περίμενε λίγο. Ευτυχώς ο Χαριλός ξανάρχισε τα χαρτιά. Βρήκε κάτι βλαμμένους που στείλουνε καρέκες στην κατοχή. Μόνο που δεν έχουν χρήματα και παίζουν με τρόφιμα. Σκέψου, την προηγούμενη εβδομάδα έχασε ένα μπουκάλι λάδι. Για κάθε μπουκάλι λάδι που θα χάνει θα σου στέλνω εγώ ένα τενέκι. Εκτός βέβαια αν αναρωτηθεί πού το βρήκες τόσο λάδι. Θα του πω πως μου το στέλνει ένας μακρινός μπάρμπας από την Καλαμάτα. Και δεν θα του περάσει από το μυαλό ότι αυτός ο μπάρμπας χουφτώνει τη λαχταριστή σου σέρκα. Όχι, γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, ό,τι και αν του πω το πιστεύει. Ξέρω δεν το ψάχνει και πολύ, γιατί ο νους του είναι κολλημένος στην τάμα κούπα. Και είναι στάνταρ αυτό το καρέ της Πέμπτης. Ναι. Πέμπτη. Πέμπτη θα είναι η μέρα μας. Η μέρα που θα βλεπόμαστε. Η μέρα που θα περιμένεις πώς και πώς, γιατί εγώ εκείνη τη μέρα θα στα δίνω όλα. Με το ζημίο του βέβαια. Γιατί κι εγώ εκτός από λάδι και με καφέ θα σε προμηθεύω. Και με χειρομέρι. Και με λάρδι. Γίνε λίγο πιο ρομαντικός. Ξέρεις τι θέλω? Ένα μπουκάλι γαλλικό άρωμα που πιάνε τα ακριβά. Δεν είναι δύσκολο. Θα κατηγορήσω τον αρωματοποιό της πόλης ότι συνεργάζεται με το ΕΑΜ. Θα βάλω χέρι σε όλη την πραμάτια του. Μην του κάνετε όμως κακό. Οι φίλοι μας οι Γερμανοί για καλό έχουν έρθει, Μαρίκα. Αυτό να το θυμάσαι. Φεύγω τώρα. Φίλοι. Εντάξει. Στο καλό. Καλό δρόμο. Θα τα πούμε. Όχι που νόμιζε το ξυλάγκορο η δεσπούλα πως θα το γοήτευε εκείνη. Σ' αρέσει σου παλικάκι μου? Καλή είναι, παπά μου. Αλλά ντρέπομαι λιγάκι που εμείς τρώμε κρεατόσουπα και τα κορίτσια στον Παρθαναγώγιο τρώνε μια απλή χορτόσουπα. Τυχαία, παιδί μου, βρήκα λίγο κρεατάκι. Πάντα εσύ βρίσκεις, μπαμπά μου, και λίγο κρεατάκι βρίσκεις και λαδάκι, τυράκι, όλα τα βρίσκεις. Δεν μ' αγαπάς, Αλίκη. Σου βάζουν λόγια εναντίον μου. Κανείς δεν μου βάζει λόγια, μπαμπά μου. Βλέπω μόνο μου κάποια πράγματα που με ενοχλούν, που με εκνευρίζουν λιγάκι. Αλλά σε αγαπάω, τι να κάνω, μπαμπάς μου είσαι. Αχ, Αλίκη μου. Είσαι τα πάντα για μένα. Μπαμπά μου, τώρα που θα τελειώσουμε το φαγητό, εγώ θα πάω να πλύνω τα πιάτα και μετά, μπαμπά μου, αν δεν σε πειράζει, λέω να κοιμηθώ με τα κορίτσια στο Παρθεναγωγείο σήμερα. Όχι. Γιατί όχι? Γιατί να πας να κοιμηθείς μαζί τους? Γιατί αύριο πάμε εκδρομή και θα ξεκινήσουμε πρωί-πρωί για το μοναστήρι. Και εγώ πρωί-πρωί ξυπνάω. Θα σε ξυπνήσω εγώ. Έλα, μπαμπά μου. Αν πάω από τώρα, θα είναι σαν να ξεκινάει από τώρα η εκδρομή. Άσε με και εμένα να χαρώ λιγάκι. Όχι, σου είπα. Έλα, μπαμπά μου. Άσε με, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μαρίκα. Χαριλέ, πώς και γύρισες τόσο νωρίς? Τα χάσες όλα, κακομοίρη μου, ε? Ναι, έχασα μισή ο καφασόλια. Κρίμα, Χαριλέ, πολύ κρίμα. Όχι και πολύ κρίμα, Μαρικάκι. Άλλωστε τι αξία έχουν τα φασόλια μπροστά στο λαχταριστό λουκάνικο που ετοιμάζεσαι να φας? Και με άσπρο ψωμί από ό,τι βλέπω, όχι μπομπότα. Ναι, ένας μπάρμπας μου από την Καλαμάτα με θυμήθηκε και μου έστειλε καλούδια. Μάλιστα. Και πώς τον λένε αυτό το μπάρμπα σου, Μαρικά? Διαμαντή. Τι είπες? Ήμουν από κάτω, Μαρίκα, και τον είδα να φεύγει. Τέλος πάντων, όντως εκείνος τα έφερε. Ήμουν μπροστά όταν έδινε στη δεσπούλα ένα ακιβώτιο με τρόφιμα και φιλοτιμήθηκε ο άνθρωπος και μου έδωσε και εμένα, με είδε που τα λιγουρεύτηκα. Να μην τα δεχόμουν. Φιλοτιμήθηκε. Βέβαια. Είναι πολύ φιλότιμος άνθρωπος ο κύριος Διαμαντής. Δεν είναι κακός. Όχι πως τον ξέρω δηλαδή, από ό,τι μου έχει πει η δεσπούλα. Εγώ μαζί του δύο κουβέντες αντάλλαξα. Και πόσες ώρες ανταλλάσσατε αυτές τις κουβέντες, Μαρίκα? Γιατί εγώ είχα στηθεί στη γωνιά μια μισή ώρα και τον είδα και να μπαίνει και να βγαίνει. Δεν πήγε στο καρέ? Όχι, Μαρίκα. Σου είπα ψέματα για να σε πιάσω επ' αυτό φόρο.
Κανονικά θα έπρεπε να σε κουρέψει ο Γουλή που πηδιέστη με τους συνεργάτες των Γερμανών. Σε παρακαλώ, Χαριλέ. Ή να σε παραδώσω στους πατριώτες για να σε λιθοβολήσουνε. Σε παρακαλώ, Χαριλέ. Κι αν έκανε ένα λάθος, συγχώρεσέ με. Δεν έκανες ένα λάθος, Μαρίκα. Όλα αυτά τα χρόνια έθελε ότι φλούσε, γιατί σ' αγαπούσε. Τελικά κατάλαβα όμως τι γινότανε. Και με τον Ροδόλφο. Να σου εξηγήσω. Ακόμα και με το μικρό, τον Μπάκι. Και εσύ δεν φταίς καθόλου για όλα αυτά. Εσύ δεν φταίς καθόλου. Εσύ δεν με παραμελούσες. Εσύ δεν έτρεχες στα χαρτιά συνέχεια. Συνέχεια στα χαρτιά. Μια χαρά σε βολεύανε τα χαρτιά, Μαρίκα. Είχα κι εγώ το πάθος μου, είχες κι εσύ το δικό σου. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν σε χωρίσω θα καταντήσεις πόρνη μέσα στην κατοχή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ζούμε κάτω από την ίδια στέγη. Και μόλις με το καλό ελευθερωθεί η πατρίδα, τότε θα σε χωρίσω. Μπορεί μέχρι τότε να έχεις αλλάξει γνώμη. Νομίζεις ότι με ξέρεις, Μαρίκα. Όμως θα σου αποδείξω ότι δεν με ξέρεις καθόλου καλά. Από σήμερα είμαστε ξένοι. Σωτηράκη, κάτι συμβαίνει. Μπορεί να με ζάλισε το στόμα της, τα όμορφα χείλη της, η βοδιαστή της ανάσα που μόνο σκόρδο δεν μύριζε, αλλά η επίδρασή της πέρασε και ακόμα μαζώνουν τα μαύρα φιδιά. Τι θέλαν όλες αυτές στο κελάρι? Κάτι κρύβουν εκεί. Και γιατί δεν μου φέρανε το κλειδί που τους το ζήτησα? Τι, θα μου το φέρουν αύριο? Μα θα το κάτι σχεδιάσουν να κάνουν. Απόψε. Καλησπέρα, κύριε Πάγκαλε. Εσάς περίμενα. Τι σημαίνει, Δήμο? Θέλω να με βοηθήσετε. Να βοηθήσετε δηλαδή το παιδάκι μου να γλιτώσει από τη σφιγκοφωλιά που έμπλεξε. Που την έμπλεξαν δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Που έμπλεξαν? Πριν σας μιλήσω, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι το κοριτσάκι μου θα το εξαιρέσετε. Από τι? Από τις κατηγορίες. Κανονικά δηλαδή και τα άλλα κοριτσάκια και ο Παύλος Μεταξάς πρέπει να εξαιρεθούν. Εγώ πιστεύω ότι όλους τους παρέσυρε αυτή η επικίνδυνη κομμούνα, η τρομοκράτησα. Ποια? Η Ζωή Μαδρά. Αυτήν πρέπει να συλλάβετε και να τη στήσετε στον τοίχο. Τι έχει κάνει και μάλιστα έχει μπλέξει και τους υπόλοιπους? Δεν πρόκειται να σας πω τίποτα αν δεν μου ορκιστείτε πρώτα ότι την κόρη μου θα την προστατεύσετε. Σορκίζομαι ότι έχω ιερό, μίλα. Κρύβουν όπλα που θα τα παραδώσουν αύριο σε ένα σύνδεσμο που θα τα στείλει στους αντάρτες. Τι? Πού τα κρύβουν? Στο κελάρι, μέσα στα σακιά με τα τρόφιμα. Hans, Walter, kommen Sie mit. Μια στιγμή. Μήπως να τις παρακολουθήσουμε αύριο που θα πάνε εκδρομή για να πιάσουμε και το σύνδεσμο? Δεν χρειάζεται να τις παρακολουθήσουμε. Θα τις βασανίσουμε στην Γκεστάπο και θα τα ξεράσουν όλα. Ειδικά οι μικρές θα μιλήσουν αμέσως. Με το πρώτο νύχι που θα τους βγάλουμε. Όχι τις μικρές. Μα είπαμε να πιάσετε τη μεγάλη. Αυτή σίγουρα φταίει για όλα. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Ούτε μεγάλος, ούτε μικρός. Κανείς δεν θα γλιτώσει. Και το αλικάκι μου? Κύριε Πάγκαλε! Το ορκίστηκες ότι τουλάχιστον την κόρη μου θα τη σώσει. Μου το ορκίστηκες ότι έχεις ιερό? Δεν έχω τίποτα πιο ιερό από το Τρίτο Ράιχ. Σε εγκλήπαρο τουλάχιστον την κόρη μου να τη σώσει. Εγώ σε βοηθάω να εξαρθρώσει τη σπήρα. Μη μου το ξεπληρώνεις έτσι, σε παρακαλώ. Σάπια που είναι η κόρη σου, δεν πρέπει να τη θέλεις. Άσε με τώρα! Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε εγκλήπαρο. Σε παρακαλώ. Όχι την κόρη μου, σε παρακαλώ. Όχι την κορούλα μου, την πατρούλα μου. Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο. Ναι, 12 υποπάκης, 12 όπλα και 20 χειρομοβίδες. Από αύριο δεν πρέπει να ξανάρθουν εδώ. Μα αφού εδώ γράφουμε τις προκηρύξεις. Ναι, αλλά το γελάρι πρέπει να το ξεχάσουμε. Ο κύριος διευθυντής δεν είναι χαζός. Επίσης ούτε κι εγώ. Μόνο εσείς δεν φωνάξατε, Δεσποινής Μαύρα.
Αλλά εσείς θα φωνάξετε περισσότερο από όλες πρωτού τελειώσουμε με εσάς. Κρίμα που εσύ δεν θα προλάβεις ούτε καν να φωνάξεις. Έναν άνθρωπο. Δεν ήταν ακριβώς άνθρωπος. Μην κάνεις τη γενεαλική. Είμαστε καταδικασμένες όλες. Τι έγινε? Χριστέ μου. Η Δεσποινή Σμαδρά τον σκότωσε. Αλλά θα μας στείλουν όλες στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μη φοβάστε, κορίτσια. Σας υπόσχομαι ότι καμιά σας δεν θα πάθει τίποτα. Εγώ! Κύριε Διευθυντά! Τα κορίτσια και τα σκάλα τους άκουσαν τον πυροβολισμό και έτρεξαν πίσω από εσάς. Τον είχα ήδη σκοτώσει. Εγώ το σκότωσα. Ήταν προδότης. Θάνατος προδότες! Ζήτω η Ελλάς! Είσαι σίγουρη, κόρη μου? Για πάμε τέτοια ώρα έξω από το γραφείο του. Ναι, την ώρα που κοιμάται θα τον πούν πιο καλά στο μυαλό. Δεν μπορεί. Θα τον πεις ότι τον αγαπάω και ότι άδικα με ζηλεύει. Κυρά! Κυρά! Τι γίνεται? Πιάσαν τον κύριο. Οι Γερμανοί πιάσαν τον κύριο. Τον κύριο Μίμη, το καλό μου το αφεντικό, και τον κλειδώσανε στην αποθήκη και τον εφυλάνε. Τι λες, Σουντάνα, γιατί τι έκανε? Σκότωσε, λέει, αυτό τον αναθεματισμένο, τον ρουφιάνο, τον μπάγκαλο. Τον σκότωσα. Όχι, καλέ! Το αφεντικό, σε λέω, τον εσκότωσε. Εγώ του όπλησα το χέρι. Εγώ τους έφαγα για τους δύο. Από ζήλια το έκανε. Αχ, βρε Μίμη μου, δεν πίστεψες ότι σ' αγαπάω? Μάνα μου, τους πήρα στο λαιμό μου, εγώ φταίω. Όχι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω που σε έκανα όμορφη. Μοιραία. Μοιραία ήμουν πάντα η πουτάνα, και να που έγινε τελικά το μοιραίο. Θα πάω να μιλήσω στο φον Έλσνιτς. Δεν μπορώ να αφήσω τον κύριο διευθυντή να χρεωθεί κάτι που έχω κάνει εγώ. Και τι θα κερδίσετε? Θα σας εκτελέσουν και τους δυο. Και ακόμα χειρότερα, encore pire, μπορεί να μπλέξουν και οι μικρές. Μα ναι, γι' αυτό όμως η Μιμής ανέλαβε την ευθύνη, la responsabilité, και να σώσει τα κορίτσια. Αν μιλήσετε τώρα, θα τις καταδικάσετε όλες. Μα δεν μπορώ να μείνω άπραγη, δεν καταλαβαίνετε, είναι σαν να το σκοτώνω εγώ. Ίσως αν είναι τυχερός η Λαντλασσόνς, το θεωρήσουν έγκλημα ζήλιας και σαν έγκλημα τιμής τον βάλουν μεν φυλακή, αλλά να μην το σκοτώσουν κιόλας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πιστέψουν τις ασυναρτησίες της εξαδέρφης. Το καλό είναι ότι εκτός από το όπλο του φόνου, l'arme du crime, τα άλλα όπλα δεν τα πήραν είδηση. Τις έκοψε τις αλίκες και ανέβασε πάνω τα καλαθάκια πριν από λίγο τα φυραδεύσαμε. Η αντίσταση συνεχίζεται. Ναι, αλλά η ζωή για το Μίμη μεταξά συνεχίζεται. Entrez. Τι έγινε, monsieur Fedou? Que s'est-il passé? Τι συμβαίνει, θεία? Γιατί δεν μιλάς? Προσπάθησα να εξαγοράσω τη ζωή του. Τους έταξα μια για άλλα λίρες. Έφτασα στο σημείο να υποσχεθώ στο φον Έλσνιτς όλα μας τα υπάρχοντα. Αλλά αυτός είναι σκληρό καρύδι και ιδεολόγος Ναζί. Θέλει την παραδειγματική τιμωρία του δολοφόνου του Διαμαντή Πάγκαλου, για να μην επιχειρήσει κανείς στο μέλλον παρόμοιες πράξεις. Το μόνο που κατάφερα, λαδώνοντας τους φρουρούς, είναι να επιτρέψουν να τον δει η οικογένειά του. Δηλαδή? Ο Μίμης θα εκτελεστεί. Κουράγιο, αγόρι μου. Αφού ήταν γραφτό μου να πεθάνω έτσι, ας πεθάνω έτσι. Δεν ήταν γραφτό σου, πατέρα. Εσύ το έγραψες. Εσύ το διάλεξες. Και τι άλλη επιλογή είχα, Παύλο? Να εκτελέσουν τα κορίτσια. Τουλάχιστον δεν βρήκαν τα όπλα. Αν τα βρίσκανε, βέβαια θα αναλάμβανα την ευθύνη. Θα έλεγα ότι εγώ τα έκρυψα. Αλλά τότε τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα. Θα γινόντουσαν σκληρές ανακρίσεις. Ενώ τώρα όλα τελειώνουν με... Τελειώνουν? Με το τέλος σου, πατέρα. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Φεύγω ήσυχος.
Να το ξέρεις αυτό. Φεύγω ήσυχος. Κυρίως γιατί αφήνω πίσω μου ένα αγόρι, έναν άντρα πια, γεμάτο αρετές. Είμαι περήφανος για σένα. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Και θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να προσέχεις τη μητέρα σου. Ξέρω ότι δεν ταιριάζεται πολύ, αλλά είναι μητέρα σου. Πάντα πρέπει να είσαι δίπλα της. Ποτέ να μην την εγκαταλείψεις. Ας μην μιλάμε τώρα για αυτήν. Όχι, όχι Παύλο. Θέλω να τη σταθείς. Θέλω να μου το ορκιστείς ότι θα σταθείς δίπλα της. Εγώ δεν είμαι εντάξει απέναντί της. Και έχω τύψεις. Για ποιο λόγο? Της έκανες όλα τα χατήρια. Δεν έκανα το χειριότερο. Δεν της ήμουν πιστός. Εσύ? Στο μυαλό και στην καρδιά δεν της ήμουν. Θα το πω σε σένα. Δεν θα το εξομολογηθώ σε παπά. Δεν το εξομολογηθώ στο παιδί μου. Αγαπώ παράφορα, παθιασμένα, απελπισμένα, ανέλπιδα τη θεία σου τη ζωή. Τι? Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο κήπο μας ένιωσα σαν να σκίστηκε το πέπλο της συννεφιάς και ήρθε ο ήλιος και κάθισε πάνω μου, στο δέρμα μου, στα μάτια μου, σ' όλα μου τα κύτταρα. Πατέρα, είμαι χαρούμενος που την έσωσα. Δεν θυσιάστηκες μόνο για τα κορίτσια, αλλά και για τον έρωτα τη ζωή σου. Για μένα λέτε? Το ξέρω, αγαπημένη, ότι είμαι ο έρωτας στη ζωή σου. Το ξέρω ότι για μένα θυσιάστηκες. Άμυαλε, Μίμη. Κουτέμι, Μάκο. Ρε μάνα, τι του λες τώρα? Σε παρακαλώ, άφησέ μας για λίγο μόνος. Όχι. Εσύ να μας αφήσεις μόνος. Λίγη ώρα μας απέμεινε. Σε λίγο θα το μεταφέρω στην Κομματατούρ. Σε 10 λεπτά, μου είπαν. Μόνο 10 λεπτά μας απομένουν μαζί, Μίμη. Δεν έχω τελειώσει ακόμη αυτά που λέω με τον Παύλο Δασπούλα. Φύγει, έλα. Σου λέω 10 λεπτά μόνο μας μένουν. Έλα σε 12. Ακόμα και την ίστατη στιγμή, εμένα σκέφτεσαι, καλέ μου. Ξέρεις ότι αυτά τα 10 τελευταία λεπτά θα γίνει ο Λάκος. Όχι. Σκέφτομαι ότι τα τελευταία λεπτά, αν μείνω μαζί σου, θα γίνω εγώ ο Λάκος. Φύγε, Παύλο. Φύγε, είπα. Δικαιούμαι 10 λεπτά. Με τον άντρα μου. Πατέρα, πήγαινε γεια μου. Θα υπάρχεις πάντα μέσα μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Αντίο, αγόρι μου. Αγοράκι μου. Παιδάκι μου. Αδικοχάμισε, καλέ μου. Όχι, Δασπούλα. Δεν αδικοχάνομαι. Δεν εννοείς λοιπόν να καταλάβεις ακόμα ότι με το διαμαντή μπάγκαλο δεν είχα τίποτα. Πάντα εσένα αγαπούσα. Αυτό το ξέρω. Τότε γιατί τον σκότωσες? Γιατί? Μόνο και μόνο επειδή τόλμησε να ρίξει τα μάτια του πάνω μου. Τόση αγάπη πια. Τα τελευταία λεπτά της ζωής μου θα είναι του παραλόγου. Όχι! Τα τελευταία λεπτά της ζωής σου, αλλά του παραδείσου. Πριν από τον κανονικό παράδεισο, θα σου δώσω μια γεύση. Τι? Δεσπούλα. Δεσπούλα, δίσου. Μίμη, δίσου. Σε παρακαλώ. Δεν μου το κάνεις αυτό. Ας είναι ο χρόνος λίγος. Θα σου κάνω 5-6 κόλπα από τα δικά μου τα όμορφα και θα φύγεις ευτυχισμένος. Όχι! Όχι! Ανοίξτε μου! Πάρτε με! Πάρτε με μια ώρα αρχίτερα! Σκοτώστε με μια ώρα αρχίτερα! Πάρτε με! Πάρτε με! Οι αντάρτες, les partisans, δεν μπορούν να κατέβουν από το βουνό για να οργανώσουν την απόδραση, l'évasion του Monsieur Mimis. Αυτά τα πράγματα γίνονται, το έχω δει, je l'ai déjà vu. Πού τα έχετε δει αυτά, mademoiselle? Μη ο σινεμά.
Στη ζωή τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. C'est-à-dire? Το μόνο που καταφέραμε είναι να λαδώσει ο θείος για άλλη μια φορά τους φρουρούς να καθυστερήσουν τη μεταγωγή του. Έτσι ώστε να προφτάσει να τον δει ακόμα ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που είναι πολύ σημαντικό για αυτόν. Ποιο? Εσύ. Τι? Κύριε Διευθυντά. Κύριε Διευθυντά. Δεσποινής πατρά. Δεν μπορεί να είστε εσείς. Δεν είσαι αληθινή. Ο θείος κανόνισε να έρθω να σας δω. Ο Παύλος θεώρησε ότι έπρεπε να ξέρω. Να ξέρεις τι? Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ο Παύλος. Τρέπομαι. Αχ, πόσο τρέπομαι. Εσείς, κύριε Διευθυντά. Εγώ θα έπρεπε να ντρέπομαι. Καθώς ερχόμουν, αναλογιζόμουν όλα αυτά που έχουν συμβεί από τότε που σας γνώρισα. Ήμουνα τυφλή. Πώς δεν το έβλεπα τόσο καιρό? Ήσασταν πάντοτε ο προστάτης μου, ο φύλακας, άγγελός μου. Και εγώ η ανόητη, η εγωίστρια, η επιπόλαιη ρηχή. Νόμιζα ότι με πολεμούσατε. Δεν ήθελα να το καταλάβεις. Και μόνο που σε σκεφτόμουν ήταν αμαρτία, το ξέρω. Αλλά δεν μπορούσα να το νικήσω. Δεν ήταν ο συνηθισμένος πόθος ενός παντρεμένου για μια νέα και όμορφη κοπέλα. Ήταν ένας έρωτας. Είναι ένας έρωτας. Βαθύς και απόλυτος. Μην με κοιτάς. Μην με κοιτάς. Ντρέπομαι, αλήθεια σου λέω, μην με κοιτάς. Σας αγαπώ. Δεν ξέρω αν αυτό που αισθάνομαι θα μπορούσε να γίνει έρωτας. Είναι όλα τόσο μπερδεμένα μες στο κεφάλι μου. Αλλά αυτό που ξεπηδάει, αυτό που υπερισχύει είναι αγάπη. Να φανταστώ μεγαλύτερη ευτυχία από ένα σου φιλί. Είμαι ευτυχισμένος. Μίμη! Κορίτσια! Παίρνουν τον κύριο Διευθυντή! Κορίτσια! Παίρνουν τον κύριο Διευθυντή! Thank you.
Το επόμενο πρωί τον εκτέλεσαν. Λίγο μετά έκλεισε και το Δελιγιάννιο Παρθεναγωγείο. Και η εξαδέρφη Δεσπούλα συνέχισε μέχρι το τέλος της ζωής της να λέει περήφανα ότι ο άντρας της έκανε φόνο από έρωτα για εκείνη. Καημένη Δεσπούλα. Μετά την απελευθέρωση, διορίστηκα σε ένα σχολείο. Εκεί γνώρισα και τον άντρο μου. Ένα καλό και ευγενικό άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και στάθηκε δίπλα μου. Κάναμε ένα γιο, ένα όμορφο αγόρι. Το ονόμασα Μίμη. Πώς να τολμήσω να σ' το πω, τα χείλη σου είναι πόνος. Για αλλού κινήσαμε μα φτάσαμε αλλού. Χωρίς εσένα μέσα μου θα είμαι πάντα μόνος. Μα πλάι σου θα περπατώ στο δρόμο του μυαλού.